Ο εκλογικό αγώνα μπορεί για κάποιου να ολοκληρώθηκε πλην όμω σε μεγάλο τμήμα τη Κρήτη. Η Δεύτερη Κυριακή αποδεικνύεται ίσω ακόμη πιο κομβική για την αυτοδιοίκηση. Στο Δήμο Ηρακλείου, Κουράκη και Λαμπρινό αναμετρώνται στο δεύτερο γύρο, έχοντα στι φαρέτρε του ο πρώτο σε ποσοστό Γιάννη Κουράκη, 18 έδρε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο δεύτερο σε ποσοστό Βασίλη Λαμπρινό, 12, που έχασε συνολικά από τι προηγούμενε δημοτικέ εκλογέ 17 στο σύνολο έδρε. Ο Κλεισθένη, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα τη Δεύτερη Κυριακή, έδωσε ήδη τη δυναμική στι παρατάξει, δημιουργώντα νέα δεδομένα, ακόμη και σε ό,τι αφορά τι αποφάσει που θα λαμβάνονται για του Δήμου και την αποτελεσματικότητα του έργου που θα υλοποιηθεί, εφόσον παρατάξει που κέρδισαν μεγαλύτερα ποσοστά στην πρώτη Κυριακή θα έχουν μεγαλύτερη εκπροσώπηση και αριθμητικό πλεονέκτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, από παρατάξει που στον πρώτο γύρο δεν εξασφάλισαν αριθμητικά την υπεροχή, όμω θα κόψουν πρώτε στο νήμα στη δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Στην περιφέρεια κρίδε πάντω, τα σενάρια και υπολογισμοί δεν φαίνεται να προβληματίζουν, καθώ ο Σταύρο έχοντα εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή, σχεδιάζει ήδη τη συνέχιση με 31 περιφερειακού συμβούλου που εξέλεξε, με το ποσοστό 60,83% που έλαβε. Ο κ. Αρναουτάκη καταφέρει και απέσπασε τι περισσότερε ψήφου σε τέσσερι δήμου του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα η Δήμη Μαλεβιζίου, Γόρτινα, Αρχανών Αστερουσιών και Φεστού ήταν εκείνη όπου ο νυν περιφερειάρχη τριάμβευσε. Ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά που καταγράφηκαν ήταν στου Δήμου Καντάνου Σελίνου, Πλατανιά, Χανίων Αποκορών και Στία. Για μα υπάρχουν μόνο οι κριτικοί, από το ένα άκρο τη Κρήτη μέχρι το άλλο. Ο δεύτερο εσταυρούς για την περιφέρεια Κρήτη, Αλέξανδρος Μαρκογεννάκη, έβγαλε το υψηλότερο ποσοστό σε ψήφους στο Δημοσυτία και στου Δήμου Αποκορώνου, Αμαρίου, Χανίων και Καντάνου Σελήνου, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά του καταγράφηκαν στου Δήμου Χερσονήσου, Ηρακλείου, Βιάνου, Αρχανών και Μαλεβιζίου. Σε ό,τι αφορά του δύο μονομάχου για το μεγαλύτερο Δήμο τη Κρήτη, αυτό του Ηρακλείου, είχαν και εκείνη τα ανώτερα και κατώτερα ποσοστά του. Το Αστικό Ηράκλειο έδειξε την προτίμησή του στο πρόσωπο του Βασιλείου Λαμπρινού. Το πρώτο εκλογικό τμήμα έδωσε 40,1% στη δύναμη πολιτών, ωστόσο τα υψηλότερα ποσοστά σε επίπεδο εκλογικών τμήματων, ο κ. Λαμπρινό, τα έλαβε από την Αυγενική και το Βενεράτο. Τα χαμηλότερα ποσοστά για τον κ. Λαμπρινό ήταν στη Νέα Λικαρνασό, τα κεράσια και το πετροκέφαλο, που με τα βία άγγιξε το 6,6%. Ο Γιάννη Κουράκη από την άλλη κατάφερε και απέσπασε τι περισσότερε ψήφου σε εκλογικά τμήματα τη περιφέρεια. Στα κεράσια 77,8% στι Ανοασίτε και το Πετροκέφαλο, ενώ τα μικρότερα ποσοστά που έλαβε η παράταξη Ηράκλειο 375 ήταν στο πρώτο κεντρικό τμήμα Ηρακλείου και την Αυγενική.